Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Γιώτα και νιώθω σαν τηλεπερσόνα με αυτή την ψήρα που έχω πάνω μου. Με κάνεις και αισθάνομαι πάρα πολύ... του αντένα, τέλος πάντων. Κορίτσι του αντένα. Λοιπόν, σήμερα μαζευτήκαμε σε αυτό εδώ το κανάλι, γιατί έχουμε drugstore μακιγιάζ. Ένα καλοκαιρινό μακιγιάζ εμπνευσμένο λίγο από τα νύχια μου, λίγο από το ποτήρι της Benefit, λίγο από καλοκαίρι, λίγο από όλη αυτή την τάση του νέων. Και τα λόγια είναι φτωχά. Πάμε στο βίντεο. Το σημερινό βίντεο είναι sponsored από την Απιβίτα, η οποία έχει κυκλοφορήσει δύο νέες μάσκες. Είναι η Tissue Face Mask, είναι με χαρούπι και με αβοκάντο. Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικές μάσκες. Το καλό σε αυτήν με το χαρούπι είναι ότι ενδείκνεται πάρα πολύ για λιπαρές και μεικτές επιδερμίδες. Είναι μια μαύρη μάσκα. Τη βγάλω να τη δείτε, θα την εφαρμόσουμε, θα τις φορέσουμε και τις δύο on camera. Τις έχω δοκιμάσει πριν δεχτώ αυτό το βίντεο και μπορώ με 100% σιγουριά να σας πω ότι κάνουν δουλειά και είναι πάρα πολύ εύκολες στη χρήση καθώς είναι tissue mask και το καλό είναι ότι δεν πρέπει να ξεβγάλεις μετά, να πλύνεις κλπ. Είναι μαύρη. Η συγκεκριμένη μάσκα είναι φτιαγμένη από 94% φυσικά συστατικά, έχει μέσα ενεργό άνθρακα, χαρούπι, βελανιδιά. Είναι μια tissue mask, την οποία θα την κρατήσω εγώ για 10 λεπτά. Ξαναλέω ότι ενδείκνεται πάρα πολύ για λιπαρές και για μεικτές επιδερμίδες. Φυσικά μπορούμε να την φορέσουμε όλοι. Κάνει αποτοξίνωση, προσφέρει λάμψη, καθαρίζει την επιδερμίδα, αφαιρεί το περιττό σμίγμα, γενικότερα χαρίζει λάμψη και αφήνει την επιδερμίδα καθαρή. Εννοείται αποτοξινωμένη. Σωστά. Θα συνεχίσω με τη δεύτερη μάσκα, τη δεύτερη tissue mask. Να ξέρετε ότι είναι ιδανικό να ξεκινήσετε με αυτήν της αποτοξίνωσης και του καθαρισμού και να συνεχίσετε με την αβοκάντο. Δεν είναι απαραίτητο όμως. Απλά καλό είναι. Και θα την βγάλω. Αυτή είναι με λάδι από αβοκάντο και με καρύδα και προσφέρει πλούσια ενυδάτωση κατά πράινση και λάμψη και αυτή και ενδείκνεται για όλες τις επιδερμίδες. Και ουσιαστικά το πανάκι, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με την γέλη, biocellulose, βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά εδώ τα προστατευτικά. Που την ανοίγω. Λοιπόν, θα την αφήσουμε και αυτήν 10 λεπτά να δράσει. Να πω πολύ γρήγορα ότι αυτές οι μάσκες πανάκι, οι tissue mask, είναι πάρα πολύ εύκολες για αυτούς που δεν έχουν χρόνο, για τις μαμάδες που δεν έχουν πολύ χρόνο και άνεση για ποτέ. Δεν χρειάζεται ξεύγαλμα. Πολύ συχνά εγώ την χρησιμοποιώ και σαν primer. Δηλαδή, βάζω αυτό, το αφήνω 10 λεπτά και το αφήνω λίγο να απορροφηθεί και το χρησιμοποιώ σαν primer. Τα συστατικά του είναι πάρα πολύ πλούσια και πάρα πολύ καλά. Ξαναλέω, η μία έχει ενεργό άνθρακα και χαρούπι, η άλλη έχει αβοκάντο και καρύδα. Και ουσιαστικά θα κάτσω τώρα εγώ εδώ να ριλαξάρω, να πάρω και το ποτηράκι μου και να κάνω τον ποτέ που μου λείπει. Και τα λέμε σε 10 λεπτά. Δεν σας είπα το καλό. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από ένα κουτί από την κάθε μία μάσκα. Το ένα κουτί περιέχει 6 φακελάκια. 6 και 6, 12 μάσκες λοιπόν για να απολαύσεις και εσύ τα ποτέ σου στο σπίτι. Τι πρέπει να κάνεις, subscribe στο κανάλι μου, να πατήσεις like και να μου πεις από κάτω ένα σχόλιο το οποίο θα σκεφτώ μετά. Θα πρέπει λοιπόν να δεις το βίντεο όπου κάπου θα πετάξω αυτό το σχόλιο μέσα, το οποίο θέλω να μου πεις από κάτω. Πάμε λοιπόν τώρα στο μακιγιάζ.
Σήμερα ωστόσο θα σας δείξω ένα primer το οποίο το αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Είναι το NYX Bare With Me, είναι το Hydrating Jelly Primer και έχω και το Prime Set and Refresh το spray, το οποίο λέει ότι προσφέρει για 8 ώρες πλούσια ενυδάτωση. Αυτό μυρίζει αγγούρι και αλόι. Μάλλον αυτά είναι και τα συστατικά του. Λέει ότι προσφέρει ενυδάτωση, ωστόσο έχει μέσα αλκοόλ, το οποίο λίγο φάσκει και αντιφάσκει, δεν πειράζει. Απλά είπα να το τονίσω, ρε παιδί μου, γιατί κάποια στιγμή τα προσέχω κι εγώ αυτά. Το συγκεκριμένο primer είναι... έχει αυτοκινηθεί. Δεν το δοκιμάζω πρώτη φορά όμως, στην αρχή είχα πάθει ένα σοκ. Λέω τώρα αυτό πώς θα είναι, γιατί είναι σαν πουτίγκα. Το βάζουμε, απλώνεται πάρα πολύ ωραία. Προσφέρει έτσι μία κολλώδη υφή και μία πολύ ωραία πλούσια ενυδατική αίσθηση στο δέρμα. Το βλέπω αυτό, φαντάζομαι, έτσι. Φαντάσου λοιπόν πώς θα γραπωθεί το foundation από πάνω. Λοιπόν, και θα χρησιμοποιήσω και το spray από πάνω. Ή κάνουμε ή δεν κάνουμε. Μισές δουλειές δεν κάνουμε. Σήμερα για πρώτη φορά όμως θα χρησιμοποιήσω και το Bare With Me Tinted Skin Veil. Μου το στείλανε στην απόχρωση True Base. Θα δούμε αν μ' αρέσει. Αν δεν μου κάνει απόχρωση και μ' αρέσει, θα πάω να το αγοράσω μόνη μου μετά, αυτό που μου ταιριάζει. Είχα κάνει στο Instagram ένα poll και σας είχα ρωτήσει ποια προϊόντα θέλετε να δείξω σήμερα στο συγκεκριμένο βίντεο και είχατε ψηφίσει αυτό εδώ πέρα. Οπότε πάμε να το εφαρμόσουμε. Το έκανα μόνο swatch λίγο στο λαιμό μου για να δω αν μου ταιριάζει η απόχρωση και φάνηκε να μου ταιριάζει, περίεργο για μένα. Θα βάλω για αρχή αυτήν εδώ την ποσότητα και αν χρειαστεί θα συμπληρώσουμε. Παίρνω το NYX 04 το πινέλο. Α, το περίμενα λίγο πιο υγρό για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, η απόχρωση σίγουρα δεν είναι καλή. Είναι λίγο ανοιχτό για την παρούσα φάση και σίγουρα θα μαυρίσω ακόμα λίγο. Με σιγουριά μπορώ να σου πω ότι δεν μ' αρέσει το άπλωμα με πινέλο και ότι σίγουρα θα περάσω άλλη μια στρώση και θα την εφαρμόσω με σφουγγαράκι. Αυτό δεν είναι ευρείας, είναι από Fenty, αλλά είναι πια το αγαπημένο μου σφουγγαράκι. Μπορώ να διακρίνω από τώρα ότι η κάλυψή του είναι ελαφριά προς μέτρια. Φαντάζομαι ότι αυτό θα χτίζεται όμως. Θα το δοκιμάσουμε. Φαίνεται να είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Να είμαι ειλικρινής, το περίμενα λίγο πιο υγρό και λίγο κάπως πιο ενυδατικό. Λοιπόν, έχω βάλει τρεις ελαφριές στρώσεις. Δεν πηγαίνει ούτε καν προς μέτρια κάλυψη. Είναι οριακά στη μέτρια κάλυψη. Για μένα είναι ελαφριάς κάλυψης. Στεγνώνει σχεδόν matte, μπορώ να πω. Πραγματικά το περίμενα λίγο πιο πολύ προς BBCC cream, όχι τόσο πολύ σαν foundation. Είναι ελαφρύ ωστόσο στο πρόσωπο, δηλαδή δεν το νιώθω και βαρύ. Η απόχρωση εμφανέστατα είναι λίγο ανοιχτή για μένα. Θα σας πω ένα τελικό πόρισμα μόλις ολοκληρώσω όλο αυτό το μακιγιάζ. Δεν με έχει ξετρελάνει, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ξετρελαθεί, αλλά δεν είναι και 100% κακό. Δεν είναι για μένα, δηλαδή δεν νομίζω να με καλύπτει 100%. Για να συνεχίσουμε. Για κονσίλερ είχατε ψηφίσει το Can't Stop, Won't Stop της NYX. Ανάμεσα σε αυτό και ένα της MUA έχω την εντύπωση. Και θα χρησιμοποιήσω τις αποχρώσεις Natural και Light Ivory σε συνδυασμό. Θα το απλώσω πρώτα αυτό και μετά θα κάνω και λίγο διορθώματα στα σημεία που θέλω παραπάνω κάλυψη. Μπορώ να σας πω ότι αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου κονσίλερ. Έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη και άπειρες αποχρώσεις. Λοιπόν, και τώρα θα κάνω και μία μίξη σε κάποια σημεία. Το κάνω τοπικά γιατί στεγνώνει γρήγορα, δηλαδή βήμα-βήμα. Τώρα, θα σετάρουμε κάτω από τα μάτια. Για αρχή, δεν θέλω να είναι πάρα πολύ βαρύ μακιγιάζ, καθώς είναι καλοκαιρινό.
ψηφίσαμε την Can't Stop Won't Stop πούδρα της NYX, την απόχρωση Light Medium. Και την Light Medium την απόχρωση την ανοίγω τώρα, γιατί τώρα άρχισα να μαυρίζω, οπότε πιο πριν χρησιμοποιούσα τις λίγο πιο ανοιχτές. Παίρνω ένα Morphe Y11. Δεν θα κάνω bake. Περνάω και από κάποια σημεία τα οποία μπορεί να κάνουν λιπαρότητα ή να υδρώσω και να σπάσουν πιο εύκολα. Και προχωράω στην επόμενη πούδρα της NYX, την Can't Stop Won't Stop. Και είναι η απόχρωση Light Ivory. Με ένα Morphe Y11 θα σετάρω ελαφρώς το υπόλοιπο πρόσωπό μου. Τώρα, έχω να σας δείξω κάτι το οποίο ψηφίσατε, κάτι το οποίο μου ήρθε χτες, δεν πρόλαβα καν να το δείξω ούτε σε stories. Και μιλάω για το Catrice Cosmetics Powerful Elegance Everyday Face and Cheek Palette, που είναι αυτή εδώ η παλέτα, είναι ολοκένουργια, δεν πρόλαβα καν να τις αφαιρέσω την ζελατίνη. Το κάνουμε αμέσως. Είναι έτσι, δεν είχα σκοπό να κάνω φωτοσκίαση, το έχω κόψει αυτό το άθλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάνω συνήθως μόνο bronze, αλλά επειδή θέλω λίγο να τη δοκιμάσω, θα το επιχειρήσω. Και λέω να χρησιμοποιήσω μία μίξη ανάμεσα των δύο αυτών αποχρώσεων. Είναι το Satin Matte Bronzer και το Matte Bronzer. Νομίζω ότι είναι bronzer αυτά. Και όχι προϊόντα για φωτοσκιάσεις. Εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε για φωτοσκίαση τέλος πάντων. Μην κάνεις έτσι. Και θα πάρω το πινέλο από Wet n Wild. Είναι ένα συλλεκτικό, το P53. Είναι για bronzer αυτό. Έχει αρκετό kickback, βλέπω. Αλλά μόνο kickback βλέπω. Δεν βλέπω και τίποτα άλλο. Έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο ανοιχτές αυτές οι αποχρώσεις τώρα για μένα. Ακόμα και με το πιο ανοιχτό το foundation, πάλι δεν μου κάθεται καλά. Εκτός και αν δεν γράφει πολύ το προϊόν, θα πρέπει να το δοκιμάσω και θα σας πω μια άποψη ολοκληρωμένη κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα με τον bronzer που ψηφίσατε και είναι το California Beamen από NYX, το Golden One, με το ίδιο πινέλο αυτό. Μην σας φαίνεται πάρα πολύ σκούρο αυτό, είναι στο μάτι μόνο. Αν το δουλέψει σωστά, είναι πάρα πολύ ωραίο και αφήνει μια πάρα πολύ ωραία λάμψη και γυαλάδα στο δέρμα. Είναι ό,τι πρέπει για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα και ό,τι πρέπει τώρα για το foundation που δεν μας έκανε τη χάρη να είναι σωστό στην απόχρωση. Παρατηρώ ότι παρόλο που το σέταρα αυτό το foundation και παρόλο που υποτίθεται ότι είναι matte, πάει και γραπώνεται προϊόν σε κάποια σημεία. Θα το φτιάξω αυτό εγώ τώρα με πούδρα, ωστόσο φυσικά και με χαλάει. Πάμε λίγο να το φτιάξουμε και παίρνω, δεν είχα σκοπό να κάνω contour και τέτοια και bake, αλλά τώρα δεν γίνεται γιατί παραλερώθηκε. Και θα πάρω πάλι την πούδρα της NYX, την Loose. Ωραία, τα αφήνουμε πάρα πολύ λίγο αυτό να κάτσει, πάρα πολύ λίγο, το δικό μου το λίγο το ξέρουμε. Και το σβήνουμε προς τα πάνω για να σβήσει και λίγο η στάμπα που άφησε.
Το bronzer αυτό είναι ελεγμένο, το έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Το foundation όμως δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει και γι' αυτό είμαι σίγουρη ότι φταίει το foundation. Δεν ήθελα αυτό το αποτέλεσμα. Θα χρησιμοποιήσω τώρα ένα άλλο bronzer, το οποίο ήταν εκτός προγράμματος. Είναι το Catrice Sun & Glow Matte Bronzing Powder. Και θα ξαναπάρω το πινέλο που χρησιμοποιούσα πριν και θα περάσω πάνω από όλο αυτό για να μην φαίνεται έτσι μια γραμμή, γιατί αυτό είναι που δεν μ' αρέσει. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με το προϊόν που ψηφίσατε για ρουζ και είναι η BH Cosmetics Blushing & Bali Παλέτα. Και θα χρησιμοποιήσουμε τώρα εδώ μία μίξη των δύο πρώτων ρουζ. Αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ NARS Orgasm. Μπορεί να είναι και ντου. Για λάμψεις ψηφίσατε ανάμεσα στο Flexitarian και στο Wet n Wild Mega Glow. Το Wet n Wild Mega Glow και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ωστόσο, έχω να σας πω ότι η Catrice μου έστειλε και αυτό εδώ πέρα, το Glow Illusion Loose Powder Radiance, το οποίο μάλλον είναι άλλο ένα dupe του Laura Mercier Glow Powder, το οποίο υποτίθεται είναι πούδρα, αλλά δεν είναι πούδρα. Της Laura Mercier όντως είναι πούδρα η οποία γυαλίζει. Είχε βγάλει και η Essence ένα τέτοιο, το οποίο για μένα ξεκάθαρα ήταν loose highlighter. Και φοβάμαι ότι πάρα πολύ και αυτό θα είναι loose highlighter και το έχουν σφραγίσει, λες και θα πάει στον πόλεμο το προϊόν. Ναι. Το έριξα στο καπάκι του. Για να δούμε τώρα τι θα δούμε. Λίγο το φοβάμαι, να σας πω την αλήθεια. Το κάνω πρώτα με το χέρι για να το δω. Κοιτάξτε. Δεν το λες και ιδιαίτερα glowy. Εγώ θα το έλεγα λευκό, με flashback, δεν το βλέπω να γυαλίζει. Θα το δοκιμάσω με ιδιαίτερη προσοχή, κάτω από τα μάτια λίγο. Α. Ενδιαφέρον. Okay, μάλλον έκανα λάθος εδώ, μπορώ να πω ότι μ' αρέσει αυτό, ειλικρινά, γιατί έχει απειροελάχιστη λάμψη μέσα. Και ναι, highlighter δεν το λέει σίγουρα, μ' αρέσει. Προχωράμε. Τώρα έχει γίνει αρκετά μάτο το πρόσωπο μου, κάτι το οποίο ήθελα να αποφύγω για να είμαι ειλικρινής. Γι' αυτόν τον λόγο θα πάρω το NYX Bare With Me Prime Set Refresh Spray για ακόμη μια φορά. Θα ψεκαστώ. Και τώρα θα βάλω το highlighter. Παίρνω λοιπόν το Wet n Wild Mega Glow Highlighter στην απόχρωση Blossom Glow. Γενικότερα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ έχω δύο από αυτό το Blossom Glow και νομίζω ότι πήρα αυτό που ήταν να βάλω σε διαγωνισμό μαζί μου. Το κλειστό. Είναι αυτό εδώ πέρα. Θα πάρω για αρχή τη Morphe το Y14 πινέλο και θα κάνω ένα ελαφρύ strobing στο δέρμα μου. Θέλω όμως να δοκιμάσω και στην Powerful Elegance της Catrice τα highlighter που έχει μέσα. Το ένα είναι ένα shimmering highlighter, το από πάνω, και το άλλο είναι ένα illuminator, λέει. Θα πάρουμε εννοείται το από πάνω εμείς. Okay. Τίποτα το τρομερό. Μου είναι πολύ light αυτά τα highlighter, μου είναι πολύ light. Δεν μπορώ, κάτι μου λείπει. Θα πάρω το Blushing in Bali. Και θα πάρω από εδώ την απόχρωση Glisten σε συνδυασμό με την Sun Kissed, που τις ξέρω και καλά. Ναι, τώρα μιλάμε.
Τέλεια. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στα φρύδια. Εδώ ψηφίσατε το αγαπημένο μου NYX Precision Brow Pencil. Το αγαπώ αυτό το προϊόν. Και τα φρύδια φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Φαντάζομαι ότι τον πρώτο χρόνο θα είχατε φάει στη μάπα πάρα πολύ. Οπότε θα ξεκινήσω, θα τα κάνω off camera και τα λέμε σε λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Θα το βάλω αυτό το φρύδι στη θέση του, γιατί όλοι πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους κάποια στιγμή. Θα το βάλω στη θέση του με Catrice Brow Colorist στην απόχρωση. Αυτό το πρόβλημα το ξαναείχαμε, δεν την γνωρίζω την απόχρωση, εκτός και αν είναι μόνο μία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στα μάτια. Εδώ ψηφίσατε την BH Cosmetics Color Festival και την I Love Zarai Colourpop συνεργασία, την δεύτερη, Through My Eyes. Τώρα, εγώ σας είπα ότι η έμπνευση προέρχεται λίγο από τα νύχια, λίγο από αυτό το ποτήρι. Και ναι, να δούμε τι θα βγάλουμε. Θα ξεκινήσω με την Color Festival παλέτα και θα πάρω την απόχρωση Groove, που είναι αυτή εδώ πέρα, με το Zoeva Pinello το 227 και θα την τοποθετήσω αυτήν μέσα στην κόγχη μου. Αυτό το νέον αποτέλεσμα ήθελα, ελπίζω να μην το χάσουμε. Θα κάνω κάτι εύκολο σχετικά, κάτι το οποίο είναι μόδα τώρα. Παίρνω ένα σίγμα ε25 και από την ίδια παλέτα θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Pop, που είναι αυτή εδώ πέρα. Αυτή είναι λίγο σατινέ, βλέπω. Την βάζω και αυτή μέσα στην κόγχη, να γίνει μία μίξη με την προηγούμενη απόχρωση και την τραβάω όλο και πιο πολύ όμως προς το κινητό βλέφαρο. Πάρα πολύ ωραία, μ' αρέσει πάρα πολύ μέχρι εδώ. Προσπαθώ βέβαια να δέσω κάπως και την παλέτα της I Love Zarai με την Colourpop και δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το κάνω αυτό. Θα το δούμε. Προς το παρόν λέω να συνεχίσω όμως με αυτήν εδώ πέρα που με εμπνέει αυτή τη στιγμή και λέω να πάρω την απόχρωση Candy, που είναι αυτό εδώ πέρα το... Όχι, ψέματα, πάλι άλλαξα γνώμη. Θα πάρω την απόχρωση Banger, που είναι αυτό εδώ πέρα το... γυαλιστερό, θα το κάνω με το δάχτυλο αυτό και θα το τοποθετήσω στο κενό που έχει μείνει. Θα το ήθελα όμως λίγο πιο φλούο και θα πάρω την απόχρωση Hollow, που είναι αυτή εδώ πέρα, με το ίδιο δάχτυλο, την περάσω από πάνω. Και τώρα πάμε επιτέλους σε αυτή την απόχρωση Haze, σε αυτό το φλούο πράσινο που τόσο έχω συνδυάσει με τα νύχια μου. Ελπίζω να δουλέψει και να φαίνεται όπως φαίνονται τα νύχια μου. Θα το πάρω στην εσωτερική γωνία. Α. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό.
Πάρα πολύ χαίρομαι που πήγανε όλα τέλεια. Τώρα, δεν σας έχω δείξει καθόλου αυτή την παλέτα, αλλά λέω για να μην τα κάνω, ξέρετε, τα δικά μου τα κλασικά τα δράματα, να την αφήσω στην άκρη, ζητώ συγγνώμη, θα σας την δείξω σίγουρα σε κάποια άλλη φάση. Και θα κάνω ένα τελευταίο βήμα με την BH Cosmetics παλέτα και θα πάρω την απόχρωση disco που είναι αυτή εδώ πέρα, για να φωτίσω λίγο κάτω από το φρύδι μου. Παίρνω ένα Morphe Jaclyn Hill JH42 και με προσοχή κάτω από το φρύδι. Τέλεια. Θα βάλω λίγη μάσκαρα και θα εμφανιστώ για να σας δείξω κάτι το οποίο σίγουρα θα το έχετε δει όλοι καθώς έχει εξαντληθεί. Αλλά δεν πειράζει, παρόλα αυτά θα σας το δείξω και θέλω να σας κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση σε αυτό το σημείο και επιστρέφω αμέσως. Για μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω μια όποια να είναι, δεν μας είναι αδιάφορο, καθώς δεν θα τη δείξουμε γιατί θέλω να σας δείξω το επόμενο βήμα, ξέρετε εσείς. Είναι αυτό που ήθελα να σας δείξω. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να το δείξω πριν κυκλοφορήσει. Κλασικά τα δράματα τα δικά μου. Είναι το συλλεκτικό κουτί το δεύτερο που έχω βγάλει με τις τρεις βλεφαρίδες, με ένα μηνυματάκι από πίσω. Και έλαβα πάρα πολλά θετικά μηνύματα για το συγκεκριμένο κουτί και ήθελα να σας ρωτήσω εάν θέλετε να το κυκλοφορήσουμε για ακόμη μια φορά. Γιατί ξέρετε ότι συνήθως τα συλλεκτικά τα κρατάω συλλεκτικά. Δεν τα κυκλοφορώ πάρα πολλές φορές, γιατί μετά δεν θα είναι συλλεκτικά και θα χάσει τέλος πάντων την αξία του. Ωστόσο, ξέρω ότι αυτό έκανε πάταγο και λέω να το κυκλοφορήσω άλλη μια φορά. Και εδώ λοιπόν είναι το σχόλιο που θέλω να μου κάνετε για το διαγωνισμό. Θέλω να μου πείτε μερικά λόγια για το κουτί από κάτω, αν θέλετε να κυκλοφορήσει, αν δεν θέλετε να κυκλοφορήσει. Αρχικά αυτό είναι το εσωτερικό. Έχει το τσιμπιδάκι του, την κόλλα του και τρία σχέδια βλεφαρίδες, δύο φυσικές και μία πάρα πολύ δραματική. Έχει την, να το κρατήσω έτσι για να το βλέπετε καλύτερα, την Ήρα, την Θάλια και την Ιωκάστη. Σήμερα λέω να βάλω την Θάλια, γιατί έχει κάνει πάταγο και έχω λάβει πάρα πολύ μεγάλο feedback ότι την θέλετε στην μόνιμη συλλογή αυτή τη βλεφαρίδα. Να σας πω την τρομερή μου αλήθεια, δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί ξαναλέω ότι θα χάσει μετά τη συλλεκτικότητά του. Θα το δούμε πώς θα γίνει. Προς το παρόν, ξαναλέω, αυτή είναι, θα την τοποθετήσω για να μην χάνουμε χρόνο και επιστρέφω αμέσως έτοιμη με βλεφαρίδα. Το τσιμπιδάκι ταιριάζει και πάρα πολύ με το eye look, μπορώ να σας πω. Λοιπόν, αυτή είναι η Θάλια. Είναι πάρα πολύ φυσική, κάνει αυτό το πεταλουδέ, δεν είναι έντονη, ταιριάζει πάρα πολύ σε νύφες. Τι σας τα λέω όμως όλα αυτά καθώς είναι sold out. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, θέλω να μου μιλήσετε λίγο για αυτή τη βλεφαρίδα, γιατί σας ξαναλέω ότι μου έχετε φάει τα αυτιά να την φέρω στην μόνιμη συλλογή. Και προσπαθώ γενικότερα να ακούω το κοινό. Τα αφήνω εκεί. Θέλω όμως να βάλω μία τελευταία πινελιά σε αυτό εδώ το έργο όσον αφορά τα μάτια. Στα κάτω βλέφαρα λοιπόν θα βάλω αυτήν εδώ πέρα, την Kiss and Teal από την Colourpop. Είναι αυτές οι χρωματιστές και θα την τοποθετήσω εδώ για να πάρουμε λίγο χρώμα, να γίνει λίγο διαφορετικό. Σας είχα βάλει να ψηφίσετε ανάμεσα στο χρώμα αυτό και στο κίτρινο και είχατε ψηφίσει αυτό. Τέλεια. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το σημερινό μου eye look. Και γενικότερα έχουν αρχίσει πολύ και μου αρέσουν αυτά τα νέων. Πιστεύω ότι θα δείτε και άλλα νέων έτσι, χρωματιστά looks, γιατί μπουχτίσαμε από nude, nude, nude. Ήρθε η ώρα για το lip, για τα χείλη. Και γιατί αναστενάζω, γιατί βλέπω ότι έχω πάρει διαφορετικά χρώματα στα lip liner και στα κραγιόν. Δεν πειράζει, θα τα σώσουμε. Ψηφίσατε το Super Stilo Satin Finish Lipstick της MUA. Σας έχω φέρει και δύο μολύβια χιλιών. Το ένα είναι Cascade of Colors και το άλλο είναι από την MD. Και ανάλογα με το χρώμα, μάλλον θα χρησιμοποιήσω το MD για σήμερα. Είναι η απόχρωση L026. Thank you.
Δεν είμαι σίγουρη για το αν μου αρέσει αυτή η απόχρωση πάρα πολύ. Ωστόσο, ήθελε ένα νουτ. Δεν γινόταν να πάρω κάτι φλούο, γιατί μετά θα μου χτύπαγε πολύ, αλλά θα το σώσω. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το lip liner. Βάζω το super στήλο της MUA. Ξαναλέω, απόχρωση δεν ξέρω αν σας είπα. Σίγουρα θα τα βρείτε όλα από κάτω, τις λεπτομέρειες, οπότε μην αγχώνεστε. Αυτό σαν προϊόν μου αρέσει πάρα πολύ, ωστόσο κάτι μου τσινάει ακόμα στα χρώματα. Οπότε λέω να ρίξω και ένα lip gloss από πάνω, γιατί όχι. Και θα πάρω το NYX Candy Slick, είναι η μόνη απόχρωση που δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Έχουμε την απόχρωση Cream B. Ένα νουν, νομίζω κάνει ιδιαίτερη διαφορά. Α, κι όμως. Ήρθαμε χρωματικά ακριβώς εκεί που θέλαμε. Πάρα πολύ μ' αρέσει το τελικό αποτέλεσμα. Θα ψακαστώ για τελευταία φορά με το Bare With Me Spray και έχουμε ολοκληρώσει αυτό το μακιγιάζ. Ολοκληρώσαμε αυτό το look. Ελπίζω να σας αρέσει. Πραγματικά δεν το είχα προγραμματίσει 100%. Κάτι είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν περίμενα να βγει τόσο ωραίο τελικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να ακούσω φυσικά και τα δικά σας σχόλια από κάτω. Μην ξεχάσετε τον διαγωνισμό που τρέχουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης, μην ξεχάσετε να μπείτε και στα υπόλοιπα social media, το Instagram. Τελεία, γιατί μόνο αυτό δουλεύω. Το Instagram λοιπόν. Και μην ξεχάσετε να κάνεις και subscribe στο κανάλι μου, να αφήσεις το σχόλιο από κάτω, το σχόλιο που σου ζήτησα, ξέρεις. Και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Όλες τις απόψεις όσον αφορά για τα προϊόντα που είδατε, αυτά που δοκίμασα σήμερα, θα τα δείτε από κάτω. Δηλαδή, θα σας αφήσω ένα σχόλιο ή θα το δείτε στο κουτάκι της περιγραφής. Και γενικότερα θα σας αφήσω ένα feedback, γιατί ξέρω ότι με ρωτάτε. Τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Μουα!